Σιρήνες ήχησαν και πάλι στο Ισραήλ με τουλάχιστον 10 ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο να στοχεύουν τη χώρα. Οι περισσότερες από τις ρουκέτες που στόχευσαν το βόρειο Ισραήλ αναχαιτίστηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις, ενώ οι υπόλοιπες έπεσαν σε ανοιχτά σημεία κοντά στην περιοχή του Γκολάν. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δεν θα αφήσει τις επιθέσεις κατά Ισραηλινών πολιτών αναπάντητες και εξαπέλυσε επίθεση στα σημεία του Λιβάνου, από όπου εκτοξεύτηκαν οι ρουκέτες. Ρουκέτες είχαν εκτοξευτεί από τον Λίβανο προς το Ισραήλ και πριν 2 μέρες. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 3 βολές ρουκετών, εκ των οποίων η μία απέτυχε και έπεσε σε έδαφος του Λιβάνου, ενώ οι άλλες 2 χτύπησαν σε ανοιχτό σημείο στο βόρειο Ισραήλ. Το Ισραήλ είχε δηλώσει ότι θεωρεί την κυβέρνηση του Λιβάνου υπεύθυνη για τις επιθέσεις, καθώς αν είχε τον έλεγχο της χώρας θα μπορούσαν να αποφευχθούν τέτοια περιστατικά. Οι επιθέσεις κατά του Ισραήλ κατά πάσα πιθανότητα προέρχονται από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ που εδρεύει στον Λίβανο και έχει στήριξη από το Ιράν. Οι πρόσφατες επιθέσεις κατά του Ισραήλ είναι μάλλον αποτέλεσμα των αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ με αφορμή το περιστατικό με την επίθεση στο Ισραηλινό τάνκερ. Η σημερινή επίθεση πιθανώς να σχετίζεται και με τη χθεσινή δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ιράν αν κρινόταν απαραίτητο. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemeshd.gr.